Το αδιαχώρητο δημιουργείται καθημερινά στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της Νομαρχίας Μαγνησίας στην οδό Δευτέρας Νοεμβρίου. Το εφιστάμενο προσωπικό του ΚΕΠ αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών που σχηματίζουν ουρές μέχρι το πεζοδρόμιο. Οι εικόνες που κατέγραψε σήμερα η TRT είναι καθημερινό φαινόμενο, καθώς οι μόλις 4 υπάλληλοι δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες πολίτες που επισκέπτονται το συγκεκριμένο ΚΕΠ για να διεκπαιρεώσουν διάφορα θέματα. Ιδιαίτερα το απόγευμα που είναι μόνο ένας υπάλληλος είναι το διπλάσιο, μπορώ να σας πω. Οι υπάλληλοι βέβαια δεν είναι αρκετοί για να εξυπηρετήσουν τόσο κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο το ΆΜΚΑ τώρα ευκαιριακό επειδή έρχεται το ΆΜΚΑ. Είναι σε καθημερινή βάση. Ο καθένας έρχεται για οτιδήποτε να λύσει το πρόβλημά του στο ΚΕΠ. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι αρμοδιότητα του ΚΕΠ ή όχι. Οτιδήποτε βγαίνει καινούριο, το φορτώνουν στο ΚΕΠ. Οτιδήποτε είναι αυτό. Χωρίς όμως να υπάρχει και ανάλογη ενίσχυση με προσωπικό. Ακριβώς. Το προσωπικό παραμένει το ίδιο. Οι αρμοδιότητες κάθε μέρα αυξάνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν, είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΚΕΠ της Νομαρχίας, απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον 2 επιπλέον υπαλλήλων. Δεν είναι για μας, είναι για τον κόσμο. Πρέπει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι με ανάγκες, γέροι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Και εμείς αδυνατούμε, και εκτός τότε ο υπάλληλος δεν μπορεί να δουλεύει από την ώρα που θα έρθει μέχρι την ώρα που θα φύγει, συνέχεια χωρίς να σταματήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ο αρμόδιος αδυνομάρχης ανέφερε ότι το πρόβλημα στελέχωσης είναι γενικότερο στις υπηρεσίες της νομαρχίας και γι' αυτό έχει ζητηθεί η κάλυψη των κενών θέσεων μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Έχουμε λιγότερους από τους μισούς που προβλέπει ο οργανισμός της νομαρχίας. Γι' αυτό στις αρχές του 2009 ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας την έγκριση πρόσληψης νέων υπαλλήλων. Ενδεικτικά θα σας πω ότι οι θέσεις είναι 888, υπάρχουν 405 υπάλληλοι, λείπουν 483. Προσπαθούμε εκ των ενόντων να δώσουμε μία λύση. Όντως υπάρχει πρόβλημα στο ΚΕΠ όπως και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες. Περιμένουμε αυτό το διάστημα θα έρθει από μετάταξη μια υπάλληλος από ΚΕΠ από άλλο νομό και ίσως προσωρινά λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά δεν λύνεται. Είναι γνωστό ότι υπολειτουργούν όλες οι υπηρεσίες.